Καλά. Καθόλου καλά. Εντάξει, κάτι, κάτι ξέρουμε. Χρονολογία. Διάφορα. Κάτι λίγα έτσι με σχετικά. Βασικά. Ιστορία δεν είμαι πολύ καλή από την αλήθεια. Εγώ τώρα μετά από το 2 είμαι πιο πολύ οικονομικά. Οπότε ιστορία δεν υπάρχει. Τέλεια. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι πάσα 16 κατά ένα χρόνο, 1453. Μήπως θυμάσαι πότε έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης? Όχι. Περίπου αιώνα. Θυμάσαι πόσο αιώνα. Οκ, 1453 η δεύτερη άλωση. Ούτε την άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν θυμάμαι. Το έχω και αυτό σαν λόγο, αλλά 1900, όχι, πολύ πιο πίσω. 1900 ήμασταν στην Ελλάδα εδώ. 1500... Λίγο πιο πίσω. 1321. Όχι, πιο μετά. 1327. 1453. Εντάξει, νομίζω τώρα που το έχω αποφασίσει. Εντάξει, δεν πειράζει τα λέτε. Φίλε, δεν θυμάμαι τίποτα. Πότε έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης? 1453, στο σινέμα. Ωραία. Η μέρα δεν θυμόμουν, η ημερομηνία θυμόμουν όμως. Πόσο χρονών πέθανε, βασικά σκοτώθηκε στη μάχη ο βασιλιάς Λεωνίδας της Σπάρτης? Κάτι δεν ήταν κάτι. Πιστεύω. Έχουμε δει φαντάζομαι την ταινία, η 300. Ναι, οκ, okay, αλλά... 36, θα πω. 36, εσύ. 28. 28, πάρα πολύ εξοπλίσατε ετών 60. Τι! Βεβαίως, εξαιρετικό. Το πέτυχα το 6. Την ταινία την έχετε δει? Ναι. Ωραία, λοιπόν, για πριν. Ξέρω, να το μάθω. 35. 25. Όχι, η απάντηση είναι 60 ετών. Θα πω 60 είναι η σωστή απάντηση. Ακριβώς 60 ετών. Ποιος είπε το δυστυχώς εκτοχεύσαμε και πότε? Το πότε, το πόσο? 1892. Όχι, η σωστή απάντηση είναι 1893. Ποιος είπε το δυστυχώς εκτοχεύσαμε? Ο Ανδρέας, νομίζω. Αυτός το είπε λίγο πιο, όχι σε καθαρέουσα, το είπε στην έρευνα. Τι το είπε? Μια άλλη πτώχευση, παλιά είχαμε πτώχευση και παλιά, ο Τρυπούς. Ούτε καν, ναι. Πότε είπε ο Τρυπούς, δυστυχώς εκτοχεύσαμε. Λοιπόν, περίμενε. Καλά, εδώ από χώρο. Λοιπόν, είναι σίγουρα, έλα εδώ ρε μαλακ, είναι σίγουρα μετά το 1830, γιατί τότε... Είναι όντως μετά από το 1830. Ωραία, πριν το 1830. Καλά, ακριβή ημερομηνία μας. Χρονιά μας. 1830. Όχι, όχι, γιατί... 37. Όχι. 1893. Πότε και ποιος είπε το δυστυχώς εκτοχεύσαμε? Τρυπούς. Το πόσο? 1893. Λοιπόν, μπορείτε και είμαστε σε λάθος, ακριβώς 1800, κάτι 1893. Ωραία! Προσάμε πολλά. Περάσαμε ιστορικό, έτσι. Άννα, μην φάνε το πράγμα. Μην φάνε. Άντε, γλυκά, κάνουμε το βιολογικό, είμαστε τα σύνορα. Όχι, είμαστε τα σύνορα. Όχι, Λοιπόν, ποιος είπε το δυστυχώς εκτοχεύσαμε και πότε?
Βενιζέλο, όχι. Όχι, όχι. Ο Τρικούβης ήταν. Ναι, ο Τρικούβης. Και το πόσο. Αυτό δεν θυμάμαι. Αλλά να πούμε ήταν το 80. Το 1980. Πολύ μετά είπα, ε. Πάρα πολύ μετά είπες. Είναι το 1893. Πολύ πίσω. Μήπως θυμάσαι ποιος είπε το δυστυχώς από το θιάψαμε. Τι εποχή. Λοιπόν, ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης και ήταν το 1893. Εγώ δεν πολύ διάβαζα. Ναι. Θέλω ότι είναι στην ιστορία για να κάνω σημασία. Γιατί είπαμε, εγώ πως είπα να πάω Λύκειο, οπότε στα Λύκειο δεν είναι πολύ σημασία σε μαθήματα που δεν είναι τα κατάσταση. Αυτό είναι ιστορία, δεν είναι, πότε μαθαίνω από Παγκαλία και δεν ξέρω τι βέβαια. Ποιος λέει, μαζί τα φάγαμε. Όχι, όχι, βέβαια, βέβαια. Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος και πότε είχαμε, πότε το είπα. 9-10. Θα πω 9-10. 2009. Έλα, γάμο. Έλα, ρε μάλλον. Ήταν πολύ πράσινο, ο Πάγκαλος. Α, με ο Πάγκαλος το 2009. Ναι. Ποιος είπε το μαζί τα φάγαμε και πότε. Όχι. Ο... Κόλλησα και εγώ. Μπάγκαλος. Το 2009. Μήπως θυμάσαι ποιος είπε το μαζί τα φάγαμε. Όχι. Ο Θεόδωρος Μπάγκαλος το 2010. 9 ήταν. Λάθος το είπες και εσύ αυτό. Το παλάθος κι εγώ. Ναι. Ο πατέρας του Μέγα Αλέξανδρου. Ποιος ήταν. Ο Βασιλιάς Φίλιππος. Ο Βίκανο. Τέλεια. Σωστά. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις να θυμάσαι πότε ξεκίνησε ποτέ η Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση. Ναι, το μας είχαν πει και να έχουμε πάρει στο σχολείο να το θυμόμαστε. Να το θυμάσαι. Θα γίνω δυσδελίδα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν πειράζει, να σου πω άλλη ερώτηση. Αν θυμάσαι, θα πάρει το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Η αγάπη δεν θα πάρετε καθόλου τότε από μένα, έτσι μου λέω. Δεν ξέρω καθόλου. Πότε δημιουργήθηκε το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, θυμάσαι αυτό. Εντάξει, λοιπόν, να κάνω κάτι πιο εύκολη ερώτηση. Πότε ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο, και ποιος το ψήφισε, πιο πρόσφατα. Αυτό που έκανα ψήφισες. Όχι. Κι εγώ έτσι όλο. Κι εγώ έτσι είπα, πότε δεν ξέρω. Όχι, πολύ σωστά το θυμάστε. Α, εντάξει. Ψήφισε ο Τσίπρας το 2015. Πάλι καλά. Πότε ήταν και την πρώτη του προγραμματή. Δόξα σε Θεός. Τέλεια.